Γεια σας! Ξεκινάμε τοποθετώντας το foundation μας. Χρησιμοποιούμε το Infallible της L'Oréal στην απόχρωση Vanilla. Χρησιμοποιώ ένα flat καμπούκι brush, είναι της εταιρείας Sigma το συγκεκριμένο, και απλώνω σε όλο μου το πρόσωπο. Δεν ξεχνάω και τα αυτάκια μου, αλλά και τον ντεκολτέ και το λαιμό, εφόσον φοράω ανοιχτή μπλούζα. Συνεχίζω με concealer, τα συγκεκριμένα από την εταιρεία Atelier, και παίρνω το πιο ανοιχτό χρώμα για να δώσω φως στις γνωστές περιοχές. Δηλαδή κάτω από τα μάτια, μύτη, μέτωπο και πηγούνι. Και με ένα σφουγγαράκι πάμε και απλώνουμε. Προσοχή, αν έχετε πρίξιματάκια κάτω από τα μάτια, τις γνωστές σακούλες, καλό είναι να μην βάζετε κονσίλερ για να φωτίσετε, γιατί το μόνο που θα πετύχετε είναι να δώσετε έμφαση στις σακούλες και να τραβήξετε την προσοχή. Χρησιμοποιώντας την ίδια παλέτα με κονσίλερ, πάω να αποχρωματίσω το βλέφαρο. Τα συγκεκριμένα είναι αρκετά πυκτά κονσίλερ, οπότε κάνουν τέλεια για βάση σκιάς, μου καλύπτουν όλες τις φλεβίτσες και γίνεται ένας υπέροχος καμβάς για να μπει πάνω η σκιά. Συνεχίζω με σετάρισμα σε όλο μου το πρόσωπο, χρησιμοποιώντας την πούδρα Fix της MAC στην απόχρωση NW20, πάω και περνάω όλο μου το πρόσωπο, όπως με την ίδια σκιά θα πάω να σταθεροποιήσω και τα βλέφαρά μου, δηλαδή το concealer που είχα περάσει, ούτως ώστε να είναι σταθερά και να μην μου τρέξει, να μην μου λιώσει η σκιά. Συνεχίζω τοποθετώντας bronzer φυσικά, διότι καλοκαιρινό μακιγιάζ χωρίς bronzer δεν νοείται. Το συγκεκριμένο είναι από τη Makeup Forever, το Pro Bronze Fusion, απόχρωση M20. Και όπως βλέπετε, το bronzer το βάζουμε πάντα με φορά προς τα κάτω είναι οι κινήσεις. Και στο τέλος μια μεγάλη κυκλική κοψίματα, το αγαπημένο μου. Είναι το Sculpting Powder της MAC στην απόχρωση Sculpt. Πάω και βρίσκω το κόκαλό μου και ακριβώς από κάτω βάζω αυτή τη σκούρα σκιά. Τη σκούρα πούδρα μάλλον, όχι σκιά. Την οποία αναλύω με φορά προς τα πάνω. Αντίθετα δηλαδή με το bronzer που θέλει φορά προς τα κάτω, το κόψιμο θέλει φορά προς τα πάνω. Ωραία, το αγαπημένο μου part είναι οι γυαλάδες, είναι της MAC Soft and Gentle και πάω με πολύ προσοχή και την τοποθετώ ακριβώς στα ζυγωματικά στο κόκαλο. Όμως, επειδή η γυαλάδα αυτή δεν μου ήταν αρκετή, παίρνω τη σκιά Ice Queen από Makeup Geek, που είναι μία λευκή έτσι περλέ και τη βάζω στο highest point του ζυγωματικού να μου δώσει λίγο ένταση παραπάνω. Ρουζάκι, πάλι MAC, το Desert Rose. Το ρουζ το βάζω τελευταίο για να έρθει να δέσει όλα τα προηγούμενα και περνάμε επιτέλους στα μάτια. Χρησιμοποιώ μία γυαλιστερή σκιά από Makeup Geek, τη Σήμα Σήμα, και την τοποθετώ ακριβώς κάτω από το φρύδι μου. Συνεχίζω με τη σκιά Texture από MAC και με ένα φουντωτό πινελάκι, το 224 πάλι από MAC, και πάω, βρίσκω την κόγχη και τοποθετώ τη σκιά με κυκλικές κινήσεις και μπρος πίσω. Λαμβάνω τη διαδικασία μέχρι να φτάσω στο σημείο να είμαι ικανοποιημένη από την απόδοση της σκιάς. Την κάνω δηλαδή όσο σκούρα ή όσο ανοιχτή επιθυμώ. Πάλι με τη Σήμα Σήμα πάω και την τοποθετώ στο καπάκι του ματιού μου για να μου δώσει λίγο περισσότερο λάμψη, λίγο περισσότερο μπρίο. Πάμε στο lower lash line, που βάζουμε πάλι τη σκιά Texture από MAC. Τη βάζω κυρίως από τη μέση και έξω του ματιού, για να μου δώσει λίγο έτσι πιο γατήσιο μάτι, πιο γατήσιο αποτέλεσμα. Και στην εσωτερική γωνία θα βάλω τη σκιά Nylon από MAC για να φωτίσει και να κάνει τα μάτια μου να φανούν ότι έχουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. Πάμε να τοποθετήσουμε και ψεύτικη βλεφαρίδα. Είναι από Ardell, οι Demi Wispies, οι οποίες δίνουν ένα πάρα πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Δεν είναι καθόλου υπερβολικές, νομίζω είναι και για πρωί, είναι για κάθε μέρα. Είναι απίστευτες
βλεφαρίδες, σας προτείνω ανεπιφύλακτα. Οπότε μπορείτε να δείτε πόσο φυσικές φαίνονται. Πάω χρησιμοποιώντας την μάσκαρα από Essence να βάλω στις κάτω βλεφαρίδες. Επάνω, επειδή έχω βάλει τις ψεύτικες, δεν μου αρέσει να βάλω, κάνω ακόμα δηλαδή πιο έντονο το αποτέλεσμα. Περνάμε στα χείλη με το μολυβάκι από Inglot, το 317. Είναι κάπως φούξια να το πω, κοραλί, κάτι τέτοιο είναι το χρώμα. Περιγράφω πάνω και κάτω τα χείλη μου και έπειτα τα γεμίζω, ούτως ώστε και αν φύγει το κραγιόν, να υπάρχει μία βάση, ένας καμβάς, να μην φαίνεται το φυσικό μου χρώμα. Το βάζω δηλαδή σαν προστατευτικό σε περίπτωση που μου φύγει, μου ξεθοριάσει το κραγιό. Γεμίζουμε τα χείλη μας. Και έτσι δηλαδή να το αφήνατε, μια χαρά θα ήταν. Και πάω τώρα, παίρνω από Inglot το κοραλί χρώμα και με πινελάκι χιλιών πάλι από Inglot πάω και τοποθετώ στα χείλη μου. Είναι αρκετά σταθερά τα κραγιόν, το συγκεκριμένο δεν μου φεύγει καθόλου. Για να κάνω πιο έντονο το αποτέλεσμα, με λίγο κονσίλερ πάω δεξιά και αριστερά στο κάτω χείλος, βάζω το κονσίλερ μου και βέβαια το ανάλυο δεν το αφήνω έτσι. Κάπως έτσι, κορίτσια μου, φαντάζομαι ένα εύκολο καλοκαιρινό και δροσερό μακιγιάζ. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτά από μένα για σήμερα. Θα σας δω την επόμενη Τετάρτη. Πολλά πολλά φιλάκια, καλά να περάσετε. Bye!